Γεια σας παιδιά, Παντελής Σταυράκης εδώ. Είμαστε στο γυμναστήριο, είμαστε στο gymnasium. Σήμερα θα σας δείξω την προπόνηση πίσω πόδια και γλουτών που έχω αυτή την περίοδο στη φάση της προετοιμασίας μου. Χρονικά είμαστε 4 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Από ό,τι θα έχετε δει και στο full day of fitting που θα προηγηθεί αυτής της εκπομπής, είμαστε μια περίοδο που πιέζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της προετοιμασίας, είμαστε τελική ευθεία. Έχουμε χαμηλώσει αρκετά τους υδατάνθρακες. Η αεροβική μου είναι αρκετά υψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Οπότε η προπόνηση αυτή την περίοδο δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δυνατή. Δυνατή από άποψη επιβαρύνσεων. Θα είναι όμως σε πολύ ψηλή ένταση. Όπως έχω πει και άλλες φορές, θεωρώ ότι τα πόδια μου είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να δίνω μεγάλη έμφαση αν θέλω να μπορώ να πρωταγωνιστήσω και να γίνω επαγγελματίας. Οπότε εδώ και πάρα πολύ καιρό χωρίζω τα πόδια σε δύο προπονήσεις, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ποιότητα της προπόνησης, αλλά και να μπορώ να βγάλω πολύ καλή λεπτομέρεια. Πέρα δηλαδή από την ανάπτυξη που θέλω να δημιουργήσω στα πόδια μου, με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο μυϊκός διαχωρισμός και η πληρότητα. Οπότε σήμερα θα είναι μια προπόνηση η οποία εστιάζει πάρα πολύ στον πολύ καλό μυϊκό διαχωρισμό, στην πολύ καλή αιμάτωση και φυσικά στη μυϊκή υπερτροφία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα το ζέσταμά μας και θα δείξουμε βήμα-βήμα την προπόνηση. Έκανα ζέσταμα 5 λεπτά ποδήλατο με μια μέτρια ένταση, να αιματωθεί λίγο η περιοχή, να ζεσταθώ. Τώρα ξεκινάω με κάμψεις καθιστώ στο μηχάνημα. Εδώ το κάνω περισσότερο γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή απομονωτική άσκηση για να σιγουρευτώ ότι θα ζεστάνω και θα προθερμάνω πολύ καλά την περιοχή. Πριν μπω να κάνω μερικές πολυαρθρικές ασκήσεις, όπως άριστα νάτου, κάποια good morning που μου αρέσει να κάνω πολύ στην προπόνηση πίσω ποδιών. Και εν συνεχεία θα περάσω να σας δείξω και κάποιες ασκήσεις που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω για γλουτούς. Θα σας δείξω δύο τις αγαπημένες μου ασκήσεις για γλουτούς. Δεν κάνω τα κλασικά hip thrust που βλέπω οι περισσότεροι να εφαρμόζουν στην προπόνηση γλουτών. Όχι ότι είναι μια κακή άσκηση, απλά σε μένα δεν μου είναι τόσο άνετη όταν την εκτελώ και προτιμώ να έχω κάποιες άλλες ασκήσεις καθαρά για την προπόνηση γλουτών. Θα σας τα δείξω όλα αυτά βέβαια στην πορεία. Λοιπόν, δεύτερη άσκηση έχω επιλέξει να κάνω άρσενά του σταυρό. Εδώ το ζητούμενο στην άσκηση για να είναι 100% αποδοτική είναι θέλουμε να έχουμε λίγο ανοιχτά πόδια, οι μύτες στραμμένες προς τα έξω, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή σύσπαση στους γλουτούς στο πάνω μέρος της κίνησης. Πολύ βασικό είναι όταν είμαστε στο κάτω μέρος της κίνησης, στο χαμηλό σημείο, να προσπαθούμε να πετάμε έξω τη λεκάνη, ούτως ώστε να πετύχουμε το μέγιστο της έκτασης στους μυρίζους κεφάλους. Αυτό, στην αίσθηση, για να νιώθω ότι το κάνετε σωστά, είναι πετώντας τη λεκάνη πρέπει να νιώθετε σαν να ανοίγουν οι μυρίες σας στο κάτω μέρος της κίνησης. Εάν το νιώθετε αυτό, πάνω να πετύχετε μια πολύ καλή έκταση.
έκταση. Έχουμε μπει με τη safety bar. Safety bar squat. Καλημέρα, good morning, λίγη σε αυτή. Σε αυτή την αίσθηση βάζω ένα υπερψωματάκι μπροστά στις μύτες για να με βοηθάει περισσότερο στο κάτω μέρος της κοινής να εκτείνεται καλύτερα ο μυρίος του κεφαλός. Και εδώ πάλι κρατάω πάντα ελαφρώς τις μύτες προς τα έξω, ούτως ώστε να μπορώ να κάνω καλή σύσπαση στο πάνω μέρος της κοινής των γλουτών. Αν θα παρατηρήσετε πάντα, καθώς θα ανεβαίνω στο πάνω μέρος της κοινής, προσπαθώ να σφίγγω με δύναμη τους γλουτούς μου, ούτως ώστε να τους προκαλώ μια έξτρα διέγερση. Οπότε με ενδιαφέρει πολύ, κατεβαίνω χαμηλά, να νιώθω τους μυρίες μου να εκτείνονται πολύ και στο πάνω μέρος σύνησης να έχω μια δυνατή σύσπαση στους γλουτούς που με ενδιαφέρει πάρα πολύ για να μπορώ μέχρι τον αγώνα να ξέρω ότι τους έχω γυμνάσει σωστά για να βγει όσο περισσότερη λεπτομέρεια γίνεται. Και τώρα παρακολουθούμε τον γορίλα της Γουαδελούπης να προσπαθεί να πιει νερό από τη λίμνη, κουβαλώντας στις ομοπλάτες τους κορμό από ξύλα, προσπαθώντας να σκύψει. Οι μυώνες ανοίγουν. Για να δούμε, θα τα καταφέρει τελικά. Αυτό το ζώο είναι σπάνιο, μοναδικής ομορφιάς. Το τρίχωμά του είναι σκούρο όταν δεν ξυρίζεται και συνήθως τρώει μπανάνες και καρύδες. Τελειώνοντας, να σας πω ότι είναι είδος υποεξαφάνιση. Τώρα μου χάλασε το ντοκουμένταρι. Τελειώσαμε τη διάσταση. Ευτυχώς για καλή μου τύχη δεν άκουγα τελείω ο Δημήτρης. Το μικρόφωνο το είχε απομακρυσμένο. Διότι άμα άκουγα, μάλλον δεν θα είχα ολοκληρώσει την άσκηση. Τώρα θα σας δείξω μια άσκηση η οποία φυσικά πιάνει και τετρακεφάλους, αλλά μου αρέσει, τη χρησιμοποιώ. Βασικά αυτή που θα σας δείξω, την άσκηση που θα δείξουμε τώρα, τη χρησιμοποιώ και όταν παίζω τετρακέφαλα και όταν παίζω μυρίζω κεφάλους. Είναι μια άσκηση η οποία φυσικά θα εμπλακούν τα τετρακέφαλα, αλλά μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στους γλουτούς. Οπότε τη χρησιμοποιώ και στις δύο προπονήσεις μου. Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been αυτό στην ουσία είναι μια παραλλαγή φυσικά των Sissy Scott. Χρησιμοποιώ το λάστιχο για να το βάλω ακριβώς στη γωνία που θέλω στα γόνατά μου, ούτως ώστε να μπορώ να έχω τη σωστή γωνία και κίνηση στην οποία θέλω. Όπως σας είπα, εννοείται πως εμπλέκονται τα τετρακέφαλα, αλλά μου δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση στους γλουτούς. Είναι μια αίσθηση που εγώ τη χρησιμοποιώ κυρίως για γλουτούς και το ζητούμενό μου σε αυτή την άσκηση είναι να υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση, ούτως ώστε να ενεργοποιήσω ακριβώς τα σημεία τα οποία θέλω. Θα κάνω άλλα δύο σετ και θα αλλάξω άσκηση.
Λοιπόν, η επόμενη άσκηση από ό,τι βλέπετε είναι μπρούμητα, έναν από την ολάξη, κάμψη μοιραίων. Αυτό συνήθως το κάνω στο μηχάνημα. Απλά σήμερα το μηχάνημα έχει ένα πρόβλημα. Οπότε έκανα αυτό που σχεδόν μου παρέχει την ίδια κίνηση. Και βασικά λόγω της τροχαλίας σου δίνει μια πιο ωραία συνεχή το ένταση της κίνησης. Οπότε καλό είναι στην προπόνηση να προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε και να αλλάζουμε βάσει το σχετικό, είτε άμα συναντάμε πολύ κόσμο και είναι πιασμένο με κάποια όργανα, είτε είναι κάποιο όργανο χαλασμένο, είτε δεν έχουμε τον εξοπλισμό που θέλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές για να μπορούμε να προπονήσουμε καλά μια περιοχή. Οπότε καλό είναι να κάνουμε αλλαγή στο πρόγραμμα και να μπορούμε να προσαρμοστούμε γρήγορα και ανάλογα το σχετικό στην προπόνησή μας, ώστε να κρατάμε την ένταση υψηλά. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα μια ανακεφαλαίωση επί της ουσίας. Οι περισσότερες ασκήσεις από αυτές που επέλεξα να κάνω, που είναι έτσι λίγο για πίσους μοιραίους, εμπλέκονται πάρα πολύ κυκλουτή και σαν θανάτου με σταυρό και στα good mornings και στο sissy squat, είναι ασκήσεις στις οποίες ήδη έχουν εμπλακεί πάρα πολύ κυκλουτή μου, ήδη τους νιώθω πολύ πυρισμένους ότι έχουν δουλέψει αρκετά. Και τώρα θα κάνω μια εντελώς απομονωτική. Θα κάνω λακτίσματα για γλουτούς στην τροχαλία, που αυτή είναι μια απομονωτική άσκηση για γλουτούς. Θα εμπλακούν και λίγο οι δικέφαλοι πάλι, αλλά αυτή θα είναι η πιο στοχευμένη άσκηση για γλουτούς. Μετά θα κάνω μια τελευταία για μοιραίους κεφάλους άσκηση, μετά τα λακτίσματα. Μετά θα κάνω υπαγωγούς και θα τα έχω τελειώσει και φυσικά γάπες. Και μετά έχω τελειώσει την προπόνηση και θα ξεκινήσω την αεροβική μου. Αλλά βασικά θα τα ξαναπούμε μία προς μία.
Και εδώ φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν εκπτωτικοί κωδικοί στο κανάλι SPT 15 στο Develop Store για 15% έκπτωση στο κατάστημά μου και φυσικά στο site της Νέας Ζουρκέν στα Βουλάκης 30 για να έχετε 30% έκπτωση σε όλα τα SPT προϊόντα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το γουνάκι μπορώ να το χαϊδεύω που κοιμάω στα διαλύματά μου, έτσι το χαϊδεύω. Με αυτό κοιμάσαι. Μπορείς να κοιμάσαι στο βάλεις δίπλα στο μαξιλάρι σου. Λοιπόν, παιδιά, η προπόνηση ήρθε στο τέλος της. Έχω ανέβει να κάνω την αεροβική μου. Όπως τα έχετε δει στο Full Day of Fitting που έχει προηγηθεί, αυτή την περίοδο έχω διπλά αερόβια. Έχω μία ώρα το πρωί με άδειο στομάχι και έχω και άλλα 50 λεπτά μετά από κάθε προπόνηση με αντιστάσεις. Όπως σας είπα, είμαστε τελική ευθεία. Τώρα ήρθε η ώρα να πιέσουμε. Προσπαθούμε να βγούμε στην καλύτερη κατάσταση που είχα ποτέ. Οπότε τώρα πατάμε γκάζι. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η προπόνησή μου. Ελπίζω να τη βρήκατε χρηστική, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω κάποια από αυτά τα πράγματα που είδατε να τα εφαρμόσετε στην προπόνησή σας για να δείτε τα αποτελέσματα που θέλετε. Ήμουν ο Παντελής Σταυλάκης. Αυτή ήταν η προπόνηση που κάνω αυτή την περίοδο στη φάση της προετοιμασίας μου για την Πορτογαλία. Και εδώ φυσικά θα σας προσκαλέσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Like εάν σας αρέσουν τα βίντεό μου. Και φυσικά κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές προπονήσεις.